ρόλο και την λειτουργία της ΕΡΤ3 πριν την 11η Ιουνίου αλλά και μετά. Υπήρχε, φυσικά και υπήρχε το πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ3 και ήταν το κανάλι το οποίο αφουγκραζόταν τη φωνή της περιφέρειας. Υπήρχαν πάρα πολλές εκπομπές. Λυπάμαι, με τη δήλωσή σας νομίζω ότι δεν παρακολούθησατε το πρόγραμμα της ΕΡΤ3. Είχα μία πρόταση την οποία δεν διάβασα πριν, αλλά οφείλω τώρα να τη διαβάσω και αφορά και τα περιφερειακά ραδιόφωνα, τα οποία έχουν βαθιές ρίζες στις τοπικές κοινωνίες, προβάλλουν τις ανάγκες της περιφέρειας και συμβάλλουν στην ενημέρωση, στον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Η ΕΡΤ έχει τηλεοπτικά στούντιο σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η πρότασή μας λοιπόν είναι να ενεργοποιηθούν αυτά τα περιφερειακά τηλεοπτικά στούντιο. Και το ανθρώπινο δυναμικό, το ΝΕΡΑ, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τόσο το ραδιόφωνο όσο και την τηλεόραση για ειδησιογραφικές ανάγκες, αλλά και για παραγωγή πολιτιστικού προγράμματος ψυχαγωγικού με άξονα την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της ελληνικής περιφέρειας, αναβαθμίζοντας έτσι και τη λειτουργία των περιφερειακών ραδιοφώνων. Ακούστηκε για το κλείσιμο της ΕΡΤ της 11 Ιουνίου ότι έγινε για οικονομικό όφελος και για αυτά που ζητούσε η Τρόικα. Ξεχνάμε όμως όλοι ποιο ήταν το κατεπήγον να κλείσει η ΕΡΤ 11 Ιουνίου. Ήτανε 19 Ιουνίου ο διαγωνισμός για τις ψηφιακές συχνότητες. Σε αυτό το διαγωνισμό η ΕΡΤ έχασε μία συχνότητα. Για να λέμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους, δεν ήταν το προσωπικό, δεν ήταν αυτό που συνέβη μόνο για να γίνουν οικονομία στην οικονομία της χώρας, ήταν γιατί έπρεπε να αποδοθούν με ένα φωτογραφικό διαγωνισμό οι συχνότητες στην Τίτζεα και αυτά πρέπει να τα λέμε και να τα καταγγέλουμε. Ελπίζουμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα βάλει μία τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, διότι είναι άναρχο. Θέλω να κλείσω ξαναλέγοντας ότι η ΕΡΤ3 δεν είχε ούτε υψηλά αμοιβόμενους, ούτε οικονομικά σκάνδαλα. Όλοι οι εργαζόμενοι αμείβονταν με τα κατώτατα προβλεπόμενα όρια με τις συλλογικές τους συμβάσεις. Ξαναγυρνάω στο θέμα των συμβασιούχων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΕΡΤ3. Ήταν ένα νευραλγικό κομμάτι της λειτουργίας μας. Το προσωπικό ήταν λίγο, έχουν συνταξιοδοτηθεί αρκετοί. Με αποτέλεσμα στην επαναλειτουργία θα μείνουν τμήματα χωρίς καθόλου προσωπικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Φαραντάκη. Δεν έχω το